αποστολή της Κρήτης σήμερα στις Βρυξέλλες. Η Εύη Σπανού βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου βέβαια να συμμετέχει σε μια δημοσιογραφική αποστολή. Εκπροσωπεί τον Όμιλο, εκπροσωπεί την εκπομπή. Πάμε να τη συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας, Εύη, και μόνο το χαμόγελο μαρτυρά το πώς περνάς. Τα λέει όλα. Καλό απόγευμα και από μένα, από την καρδιά της Ευρώπης, από το κέντρο των Βρυξελών ή αλλιώς από την Ευρωπαϊκή γειτονιά, European Quarter, όπως συνηθίζουν να λένε εδώ οι άνθρωποι που έρχονται και συνεδριάζουν. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ που παίρνονται ουσιαστικά όλες οι αποφάσεις. Πίσω μου βλέπετε το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά υπάρχει και το κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλα βεβαίως κτίρια στα οποία παίρνονται σημαντικές αποφάσεις. Είμαστε σε ένα σημείο από το οποίο περνούν όλοι καθημερινά εργαζόμενοι, αλλά και άνθρωποι που, που συμμετέχουν στις Ολομέλειες, και είναι μια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις Βρυξέλλες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η Ολομέλεια κανονικά είναι προγραμματισμένη για το Στρασβούργο. Ωστόσο, μιας και ο κορονοϊός έχει επιτρέψει όσο το δυνατόν να γίνονται συναντήσεις από κοντά, αρκετοί έχουν φτάσει στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα για να συμμετέχουν σε μίνι Ολομέλειες, προετοιμασία δηλαδή της μεγάλης Ολομέλειας για το Στρασβούργο. Πέρα από το Ευρωκοινοβούλιο που εγώ επισκέφθηκα και μας έκαναν ουσιαστικά μία ξενάγηση και μία ιστορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις χώρες που την αποτελούν, τους εταίρους δηλαδή, επισκέφθηκα και το Parliamentarium, το οποίο βλέπετε πίσω μου, και είναι ουσιαστικά μία πολύ ωραία ξενάγηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε για τις χώρες Ευρωπαϊκής αυτή Ένωσης. Αυτή τη στιγμή κάποια πλάνα από το εσωτερικό, αυτό το οποίο μας περιγράφεις αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχει άρωμα Ελλάδας και λέξεις και εκφράσεις και αντικείμενα. Ακριβώς, γιατί προσπαθούν να παρουσιάσουν ουσιαστικά την ιστορία κάθε χώρας και το πότε εκείνη μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ακριβώς έχει εξελιχθεί. Υπάρχει μετάφραση και στα ελληνικά, βασικά σε όλες τις γλώσσες, οποιαδήποτε γλώσσα επιλέξει ο καθένας, πράγμα το οποίο βοηθάει και τον άνθρωπο που είναι μέσα στην έκθεση να νιώσει οικεία και να καταλάβει πολύ καλύτερα το αντικείμενο για το οποίο του μιλούν. Πέρα όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Γειτονιά στην οποία βρισκόμαστε, όσο εσείς βλέπετε τα πλάνα, εγώ θα περάσω απέναντι, γιατί θα σας πάω στην Place du Luxembourg να σας πω ωραίες πληροφορίες που έμαθα κι εγώ για τις Βρυξέλλες. Γιατί ένα από τα βασικά που μάθαμε ερχόμενοι σήμερα το πρωί στην πόλη είναι ότι οι άνθρωποι, όπου και να πας, ό,τι ώρα και αν είναι, θα σε καλησπερίσουν και θα σε καλωσορίσουν λέγοντας bonjour, δηλαδή στα γαλλικά καλημέρα. Αλλά και στις 7 η ώρα το απόγευμα, στις 8 η ώρα το απόγευμα, θα σε καλωσορίσουν κάπου λέγοντας bonjour. Τώρα θα γυρίσω την κάμερα και θα σας δείξω την Place du Luxembourg. Είναι μία από τις πιο γνωστές πλατείες, με υπαίθρια αγορά, έχει και κατάστημα με ελληνικά προϊόντα. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Έχω δώσει ραντεβού μαζί του σε λίγο να τον πετύχουμε. Είναι ένα από τα σημεία στα οποία έρχονται όλοι όσοι έχουν τη συνεδριάσει του απέναντι. Πολύ γνωστό. Και εδώ βλέπετε την υπαίθρια αγορά με προϊόντα από όλες τις χώρες ουσιαστικά, από Γερμανία, από Ιταλία, από Γαλλία. Ελληνικά προϊόντα. Ακούγονται όλες οι γλώσσες, όπου και να κινηθεί κάποιος. Είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και βεβαίως είναι πολύ έντονο και το ελληνικό στοιχείο. Αυτή λοιπόν είναι η Place du Luxembourg. Εδώ είναι ουσιαστικά και το σημείο της αφετηρίας αρκετών λεωφορείων ταξί και γενικά είναι ένα σημείο στο οποίο δίνουν πάρα πολύ ραντεβού για να φτάσουν απέναντι στην Ευρωπαϊκή γειτονιά και στα εκάστοτε έτσι γραφεία. Εμείς έχουμε ακόμα συνέχεια, γιατί ακολουθούν διάφορες ημερίδες. Χωράει αναβολή για αύριο. Ακολουθούν διάφορες ημερίδες για την ενέργεια, για την κλιματική αλλαγή, για πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν πολύ και όχι μόνο τους εμάς τους σαν δημοσιογράφους που έχουμε έρθει εδώ, αλλά και όλους όσοι μένουν πίσω και θέλουν να ακούσουν και να μάθουν τι ακριβώς συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο και στις αίθουσες που λαμβάνουν εδώ χώρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ακόμα ένα σημείο και σημαντικό στοιχείο που έμαθα και εγώ σήμερα είναι το γεγονός ότι κάθε
κάθε δρόμος, κάθε οδός είναι και στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Δώστε μου ένα λεπτό να σας δείξω πώς ακριβώς είναι. Η αρχιτεκτονική της πόλης μας θυμίζει έτσι κάτι από τα παλιά, αλλά επειδή οι Βέλγοι ουσιαστικά έχουν φλαμανδική καταγωγή, κάθε ταμπέλα είναι και στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Δεν θέλω να σας μιλήσω έτσι για το πόσο ευγενική είναι, για το πόσο όμορφα και με ιδιαίτερη αγάπη έχουν μάθει να καλησπερίζουν και να καλωσορίζουν όσους βρίσκονται εδώ. Ένα παράδειγμα αυτού που σας λέω είναι αυτό που θα δείτε τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Γράφει Place du Luxembourg και το έχει και στα φλαμανδικά. Είναι κάτι για το οποίο ξεχωρίζουν οι Βρυξέλλες και κάτι για το οποίο είναι περήφανοι. Μάλιστα. Το θέμα πώς αντιμετωπίζουν και τους Έλληνες γενικά. Έχει συνομιλήσει με κάποιον, έχει βρεθεί. Ελληνικά ακούσαμε, όσο ήμασταν και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στις αίθουσες γύρω από αυτό, καθώς πάρα πολλοί Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν φτάσει για τις μικρές έτσι, συνεδριάσεις που θα λάβουν χώρα. Ωστόσο και Κύπριους είδαμε και Έλληνες να γυρίζουν έτσι και να προσπαθούν να δουν το κτίριο, γιατί θέλω να σας πω ότι πρόκειται για μόνο το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, έχει τουλάχιστον 14 ορόφους και μιλάμε για δεδαλώδεις διαδρόμους που είναι δεδομένο ότι κάποιος που δεν γνωρίζει σίγουρα θα χαθεί. Χάθηκα και εγώ, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, Εύη, να βάλουμε μια ανωτελεία. Το πρόγραμμα τρέχει βέβαια, θα πρέπει να συμμετέχεις. Έχεις προγραμματίσει και συνεντεύξεις και με Έλληνες αλλά και με ανθρώπους εκεί υπευθύνους και στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έχουμε ένα ζεστό τριήμερο καθώς θα παραμείνεις μέχρι και την Πέμπτη, οπότε πολλές ζωντανές συνδέσεις. Να σε αποδεσμεύσουμε. Κρατάμε το χαμόγελο και το ρεπορτάζ το εκτενές που μας παρουσίασες και θα τα ξαναπούμε πάλι ίσως και σήμερα, λίγο πριν κλείσουμε. Λοιπόν, πόση ώρα είναι η Grand Place από την Πέμπτη? Η Grand Place, πόση ώρα είναι? Είναι με το μετρό, είναι 20 λεπτό με τα πόδια, είναι με το μετρό 2-3 στάσεις. Ωραία, προλαβαίνεις να πας λοιπόν για να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.